όταν είπα ναι, όταν έρχεται το καλοκαίρι, κάποια πρόσωπα, άνδρες ή γυναίκες, αλλά πιο πολύ οι γυναίκες, όχι αυτές που είναι στην εκκλησία, σας βλέπω όλες, αλλά άλλες, και όχι όλες πάλι, είναι αυτές που αποκαλύπτουν όλων των εαυτών τους στον σαρκικό μπροστά στον άνθρωπο. Γιατί εμείς που φορούμε τα ράσα μας και όλα τα εσωρουχά μας και από πάνω το δεύτερο ράσο και μας βλέπετε μέσα στον ήλιο του Ιουνίου και του Ιουλίου και του Αυγούστου, δεν πεθάναμε ποτέ κανείς από αυτή την αιτία. Δεν πρόκειται να πεθάνει κανείς ή καμία εάν φορά τα ρούχα της, τα οποία είναι τα εμφύματα, τα οποία είναι ελαφρά, με ειδικό ύφασμα, που δεν μας κάνουν να υποφέρομαι από τη ζέστη, αλλά όμως καλύπτουμε τον εαυτό μας για να μην προκαλούμε τους άλλους. Αυτό το καιρό, όπου και αν βρεθούμε, η παρουσία ιδίως των νεαρών κοριτσιών, με φορέματα μέχρι το γόνατο και πάνω από το γόνατο, και κυρίες και δεσποινίδες με τις εμφανίσεις, τις σαρκικές περιφερόμενες εις τα σοδούς και τα δρύμας και εις τα κέντρα και δεν ξέρω από αλλού, ενίοτε δε και εις την εκκλησία όταν κάνουμε γάμο ή όταν κάνουμε βάπτιση, μερικές έρχονται ως αν πηγαίνουν σε χειρότερη κατάσταση από επίδειξη μόδας, όχι και μέσα στην εκκλησία, διότι και οι άλλοι όλοι είναι άνθρωποι και οι ίδιες οι παλαιότερες γυναίκες, οι όσες έχουν μια απλή συντηρητικότητα και ευπρέπεια στη ζωή τους, βλέποντάς τε σκανδαλίζονται, αλλά και οι άνδρες και οι νέοι σκανδαλίζονται, και ουέ εις εκείνον δια του οποίου το σκάνδαλο έρχεται. Είναι φθορά της ψυχής αυτή, του προσώπου που προκαλεί τέτοια εμφάνιση και που γίνεται αιτία να βλάπτεται και ο άλλος. Γι' αυτό λοιπόν μάτια καθαρά, μάτια γνήσια, μάτια ορθόδοξα, μάτια χριστιανικά, μάτια άγια όπως των Αγίων και της Παναγίας μας.